Με το σύνθημα «Στηρίζομαι τη συμμετοχή και την παρουσία μου, τα παιδιά σε κίνδυνο», ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιού Βενιαμίν καλεί τους πολίτες στο χώρο της Αστικής Σχολής Κατερίνης. Καλλιτέχνες και κατασκευαστές παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους σε ένα μπαζάρ με λαμπάδες, κοσμήματα, σαπούνια, καλλιντικά, τρόφιμα και γλυκά. Το καθιερωμένο Πασχαλινό Μπαζάρ του Συλλόγου θα διαρκέσει μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Το έργο του Βενιαμίν είναι γνωστό. 20 χρόνια έργο συμπληρώθηκαν πέρσι. Δίνουμε, πουλάμε και το επαιτειακό μας λεύκομα εδώ μέσα, 6 ευρώ για τον κόσμο, με απόδειξη. Ας έρθει ο κόσμος, ας συμπαρασταθεί, να είναι καλά ο κόσμος, να περάσει καλά τις γιορτές και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που συμπαραστά και το έργο μας. Τι μπορεί να βρει κανείς λοιπόν ερχόμενος εδώ στον μπαζάρ? Κοσμήματα, λαμπάδες, πασχαλιάτικα, σοκολατένια πράγματα, κεριά, αρωματικά, καλλιντικά, μέλι και όπως σας είπα το δικό μας το παιδιακό λεύκομα και πάρα πολύ αγάπη. Για τους μικρούς φίλους ο Βενιαμίν έχει εξασφαλίσει σε συνεργασία με το αστικό κτέλ το τρενάκι το οποίο θα κάνει βόλτες στην πόλη εάν το επιτρέψει ο καιρός. Μια πολύ ευγενική προσφορά από τον πρόεδρο των αστικών κτέλ Κατερίνη τον κύριο Φίδη και τον ευχαριστούμε. Θα είναι το τρενάκι που θα κυκλοφορεί στην πόλη μας και θα κάνει μια όμορφη διαδρομή για τα παιδιά της πόλης μας δωρεάν από τις 12 μέχρι τις 3 και από τις 5 με 7 το απόγευμα. Απλά να υπολογίσει ο κόσμος ότι αν αλλάξει ο καιρός δεν θα κυκλοφορήσει το τρενάκι, οπότε να μην θυμώσουν, να μην παρεξηγηθούν. Περνώντας από εδώ μετά από το παζάρι, μπορούν να προσφέρουν κάτι, διότι εμείς δεν θα εισπράξουμε εισιτήριο για το τρενάκι. Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών Βενιαμίν είναι ένας ανεξάρτητος φιλανθρωπικός φορέας με έδρα την Κατερίνη, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1994 και διοικείται από άτομα που μεγάλωσαν στο ορφανοτροφείο Κατερίνη στη δεκαετία του 1950. Υπάρχει και γραφείο στις ΗΠΑ με υπεύθυνη κυρία που υιοθετήθηκε από το ορφανοτροφείο Κατερίνη το 1959. Από την ίδρυσή του, ο Βενιαμίν έχει συμπαρασταθεί σε περισσότερα από 1.200 παιδιά.